Σήμερα βρισκόμαστε σε μια ιδιόρυθμη κατάσταση. Η πατρίδα μας δεν έχει γνωρίσει άλλη τέτοια. Μετά από υπεριαλιστικούς πολέμους, οι οποίοι βάσταξαν αρκετά, ζούμε το μεγαλύτερο κύμα προσφυγικών ροών που υπήρξε ποτέ στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η τραγωδία των λαών γίνεται και δυσκολία τεράστια για τον λαό μας, γιατί είμαστε η κύρια πόρτα μέσα από την οποία αυτές οι ροές περνάνε. Ωστόσο, διευκολύνει κατά την άποψή μου την συζήτηση ανάμεσα στα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, ανάμεσα στους βουλευτές, διότι σήμερα δεν μιλάμε για το μεταναστευτικό, μιλάμε για το προσφυγικό. Το 85% των ροών είναι πρόσφυγες, 65% από Συρία, 15% από Αφγανιστάν, Ερυθρέα. Όταν κανείς μιλάει για το προσφυγικό, δεν υπάρχουν πολλές απόψεις. Νομικά και πιστεύω και ηθικά υπάρχει μονάχα μία άποψη. Η συνθήκη της Γενέβης που λέει ότι οι πρόσφυγες δεν αποθούνται, αλλά ανοίγεται ανθρωπιστικός διάδρομος για αυτούς. Το ευρωπαϊκό δίκαιο και κεκτημένο που λέει ότι οι πρόσφυγες, στους πρόσφυγες οφείλουμε υποδοχή. Και ο εθνικός νόμος. Αυτό που από την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργείου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε θα είναι ακριβώς επειδή υπάρχει μόνο αυτή η δυνατότητα ερμηνείας από τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να είμαστε συνεργατικοί και να μην μπλέξουμε σε ένα blame game, σε ένα παιχνίδι ευθυνών. Τι έκανε δηλαδή ο τάδε πριν, τι έκανε ο τάδε μετά, τι έγινε τότε, τι έγινε πριν. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Η Ευρώπη αλλάζει. Κάτω από την πίεση του προβλήματος, από μια Ευρώπη φρούριο μέχρι πριν από 2 χρόνια, προσπαθεί φιλότιμα, με δυσκολίες, να μεταβληθεί σε μια Ευρώπη υποδοχής και φιλοξενίας. Η κυβέρνησή μας αποδέχτηκε σαν θετική αρχή τις προτάσεις Juncker, οι οποίες συνέχεια γίνανε αποδεκτές και από συνόδους υπουργών, αλλά κυρίως στη Σύνοδο Κορυφής. Αυτό έγινε εφικτό γιατί είχε μεσολαβήσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε μεσολαβήσει και η υπηρεσιακή κυβέρνηση που δουλέψανε περίπου στις ίδιες κατευθύνσεις και που κατά την άποψή μου από μια λαμπρή διορατικότητα είχαν ιδρύσει Υπουργείο αντίστοιχο του προβλήματος. Μάλλον θέλει πολλή δουλειά για να γίνει αντίστοιχο του προβλήματος, καταλαβαίνετε όμως τι εννοώ. Και είχαν προσπαθήσει να περάσουν την νομοθεσία από τα επίπεδα αποτροπής στα επίπεδα φιλοξενίας. Πού βρισκόμαστε σήμερα, τι επιτυχίες έχουμε, που δεν σημαίνει δε και καλά ότι είναι δικές μας επιτυχίες. Το πρώτο είναι ότι η Ευρώπη αναγνώρισε το πρόβλημα ως ευρωπαϊκό. Είναι λοιπόν η προσφυγιά ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα για την Ευρώπη που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και η Ευρώπη πρέπει να θεραπεύσει τις παρενέργειες αυτού του προβλήματος. Απόρρια αυτού του πράγματος είναι η δεύτερη μεγάλη αλλαγή. Η Ευρώπη ενέκρινε 160.000 θέσεις μετεγκατάστασης. Όταν μιλάει κανείς για περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες φαίνεται λίγο. Αλλά εάν σκεφτείτε ότι πριν από 2 χρόνια η αντίστοιχη έγκριση θα αφορούσε 200.000 θέσεις φυλάκισης, είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα μπρος, το οποίο πρέπει να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε. Η Ευρώπη συμφωνεί να μας δώσει, όχι μόνο σε εμάς και σε άλλες χώρες σαν εμάς, οικονομική, τεχνική βοήθεια σε ανθρώπινο δυναμικό. Και ήδη έχει αρχίσει. Μία ακόμα πρόταση που είναι πάρα πολύ σημαντική και που η κυβέρνησή μας προσπαθεί να την περάσει, είναι στο τραπέζι αλλά ακόμα δεν έχει την ισχύ των άλλων, είναι η μετεγκατάσταση από τρίτες χώρες. Δηλαδή, αντί οι πρόσφυγες να έρχονται στην Ελλάδα ή στην Ιταλία ή στη Σερβία και από εκεί να φεύγουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η Ευρώπη να πηγαίνει στην Τουρκία, στην Ιορδανία και στον Λίβανο, που είναι τα πρώτα στρατόπεδα των προσφύγων, να επιλέγει από εκεί πέρα
τους πρόσφυγες να τους πιστοποιεί και να γίνεται η μετεγκατάσταση. Κάτι τέτοιο δημιουργεί καταρχήν ασφάλεια στους πρόσφυγες. Δεν περνάνε το Αιγαίο, δεν διασχίζουν βουνά και κάμπους. Καταργεί τους δηλεμπόρους, δημιουργεί λιγότερη πίεση στα κράτη της Ευρώπης που είναι στα σύνορα και πιθανότατα είναι και οικονομικότερα. Για να γίνουν αυτά έχουμε αναλάβει υποχρεώσεις. Δουλεύουμε με την Ευρώπη στην αρχή, συγγνώμη είμαι και λίγο άρρωστος, δουλεύουμε με την Ευρώπη στην αρχή εγώ κάνω και εσείς στέκεσαι αλληλέγγυος. Τι έχουμε αναλάβει να κάνουμε και έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε αναλάβει να συνεργαστούμε με τη Frontex και εκεί πάμε πολύ καλά. Και με άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έχουμε αναλάβει τα περίφημα hot spot. Το μέρος που πιστοποιείται ο πρόσφυγας και που από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει το relocation. Είμαστε πίσω. Ευνηδιαστήκαμε, δεν είχαμε και τις οικονομικές πηγές πολλές, αλλά κυρίως ευνηδιαστήκαμε. Προχωράμε ολοταχώς. Μπορούμε να πούμε στην Ευρώπη, και τώρα στο Λουξεμβούργο θα πούμε αυτό και θα το πούνε και Ευρωπαίοι, ότι το πολύ σε 1-2 μήνες θα λειτουργούν πλήρως τα hot spot. Δομές φιλοξενίας, που είναι προϋπόθεση. Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση για 8 με 10.000 θέσεις. Επίσης όμως έχουμε πει στην Ευρώπη και στους υπουργούς, αλλά και ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής το κατέστησε σαφές, ότι δεν θα κάνουμε τη χώρα μας ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Οι θέσεις φιλοξενίας που θα δημιουργούμε θα είναι ανάλογα με το relocation. Δηλαδή, παίρνεις πρόσφυγες, φτιάχνω θέσεις φιλοξενίας. Γιατί ιδάλλως είναι μέσα στην προσοχή μας το να μην πέσουμε σε μια κατάσταση όπου θα μας μείνουν εδώ οι πρόσφυγες, θα μας μείνουν εδώ οι μετανάστες και το relocation θα γίνεται με πολύ μικρούς ρυθμούς. Τελειώνει ο χρόνος μου. Θέλω να σας πω ότι σε αυτά τα πλαίσια η πρόθεσή μου σαν αναπληρωτής υπουργός είναι να συνεργαστώ στενά με τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Γυρίζοντας από το Λουξεμβούργο, έχω σκοπό να κανονίσω και με τη βοήθεια της κυβέρνησης επαφές με όλους τους ανθρώπους που έχετε και δουλεύουν σε αυτό. Θα είμαστε ανοιχτοί στην επικοινωνία. Το πρόβλημα είναι εθνικό πρόβλημα και τεράστιο. Αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, ότι η αριστερά είναι φιλική σε αυτές τις θέσεις. Νομίζω όμως ότι και τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στην Ευρώπη του διαφωτισμού και του ρομαντισμού ή των μεσαίων. Έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτό που προτείνει ο Γιούνκερ ή σε αυτό που προτείνουν άλλα κράτη με δακρυγόνα, σκυλιά, φύλακες, κρατούμενους πρόσφυγες που χτίζουν τείχη. Εναπόκειται σε εσάς που θα ενταχθείτε. Και πιστεύω ειλικρινά ότι η επιλογή σας θα είναι εύκολη. Θα δουλέψουμε μαζί για να το νικήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, και στο